θα κάνουμε μία ανάλυση στο θέμα που ακούσαμε. Ένα θέμα από το βιβλίο του Δημήτρη Δραγατάκη «Αναδρομές». Είναι το θέμα νούμερο 34. Θέμα αρμονίας για τη γάμα τάξη, για πτυχίο ειδικού αρμονίας. Είναι στη Λάε Λάσσονα. Ξεκινάει με μία κατηγούσα κίνηση διαβατική, μία κατηγούσα χρωματική κίνηση. Το ρε δίες είναι ένας τονισμένος χρωματικός διαβατικός θόγκος. Το μη και το ρε οι λειτουργικές νότες σε μία πέμπτη μεθευδόμης που πάει σε μία πρώτη. Μετά έχει ένα σχηματάκι με δέκατα έκτα. Ένα διπλό πίτιλμο ουσιαστικά, τον το δίεση με το μη ύφεση. Η βασική μας νότα εδώ είναι το ρε με το φα. Εναρμονίζουμε με τέταρτη βαθμίδα που ήρθε από μία πανεθετική δεσπόζουσα. Εδώ γίνεται έκτη και ένα φα δίεση, το οποίο εναρμονίζεται με τη γερμανική συγχορδία για την ντο ελάσσονα, στην οποία δείχνει το θέμα να κινείται με το σολ σι και ξανά ίδιο σχηματάκι ντο με μη ύφεση, με ένα πτωτικό 6-4 εδώ. Το ίδιο σχηματάκι που ξεκινάει το θέμα εδώ μιμείται η μέσα φωνή, η άλτο. Από την ντο ελάσσονα ένας οξυμένος θόγκος, θα το αντιληφθούμε σαν προσαγωγέα για κάποια φα. Το σηματάκι εδώ ενωμένο μου δείχνει ότι εδώ μέσα πρέπει να έχω μία φα μείζωνα, το σολ, μία ποτσιατούρα για το φα, για τη φα μείζωνα, που γίνεται στο δεύτερο χτύπο, θα τη δούμε ως δεσπόζουσα μεθευδόμηση, εδώ με την έβδομη μικρή, πέμπτη βαθμίδα για μια σύφεση μείζωνα. Το ντο δίεση εδώ είναι και ενωμένο, μας το λέει δηλαδή το θέμα ότι πρέπει να το δούμε όχι ως λειτουργική νότα, είναι μια ποτσιατούρα στο ρε, το ρε είναι η νότα μας εδώ. Εξάλλου υπάρχει εδώ και αυτή η τρίτη λατωμένη, είναι και αυτό μια ένδειξη, θέλει προσοχή πώς θα το αντιληφθούμε το ντο δίεση. Το ρε λοιπόν με μια σύφεση μείζωνα που όπως και πριν θα γίνει με την μικρή έβδομη της η δεσπόζουσα μεθευδόμης για τη μη ύφεση μείζωνα. Το σηματάκι εδώ ξανά μιμείται ξανά στην άλτο, μετά και αλλού. Αυτά τα επόμενα δύο μέτρα τώρα έχουν έναν αρπισμό μέσα. Το πρώτο μέτρο είναι έναν αρπισμό της μη ύφεση μείζωνας που θα γίνει μεθευδόμης με τη μικρή έβδομη για να μας οδηγήσει στη λα ύφεση μείζωνα και ξανά αρπισμός της λα ύφεση μείζωνας, πάλι στο τέλος με μία έβδομη μικρή για να μας πάει στη ρε ύφεση μείζωνα. Ένα φα μη ύφεση ρε ύφεση. Εδώ ένα διαβατικό 6-4 στη ρε ύφεση μείζωνα ας πούμε. Και το ντο διήσι έρχεται μια εναρμόνη μετατροπία. Οδηγείται σε ένα ρε. Το εναρμονίζουμε μία λα εβδόμης, πέμπτη βαθμίδα δηλαδή για τη ρε ελάσσονα. Η οποία ξεκινάει μία αλυσίδα εδώ. Την ρε λάσσονα αυτή θα την μεταφράσουμε ας πούμε στο πλαίσιο της λα λάσσονας που φαίνεται ότι καταλήγει αυτή η φρασούλα, οπότε θα τη δούμε ως τέταρτη που οδηγείται στην έκτη της λα λάσσονας πάντα. Εδώ μπαίνει έτσι η γαλλική συγχορδία της λα λάσσονας που πάει στην πέμπτη και πρώτη, και εδώ η συνδετική συγχορδία για να μας πάει στον επόμενο κρίκο, μία σολ εβδόμης, για να ξαναγίνουν τα ίδια στο πλαίσιο της όλη λάσσονας αυτή τη φορά. Αυτή εδώ είναι, θα την δούμε ως τέταρτη ξανά για της όλη λάσσονα, στην έκτη, στη γαλλική, στην πέμπτη με καθυστέρηση ο προσαγωγέας, πρώτη, και ξεκινάει μια καινούργια αλυσίδα. Αυτό το σύφεση, σιανέρεση, ντόντο, δίεση, ρερε, δίεση. Οπότε ξεκινάμε πάλι από τη σύφεση μείζωνα. Εδώ θα γίνει θα μπει η πέμπτη για την επόμενη που θα είναι η ντο μείζωνα, η πέμπτη για την επόμενη για τη ρε μείζωνα και ένα ρε δίεση για να καταλήξουμε στη μη ελάσσονα. Το φα είναι από τσιατούρα τονισμένος ξένος θόγκος. Στο σι πέμπτη βαθμίδα για τη μη, στο μη πρώτη, στο μη απροσδόκητη πτώση στην έκτη που θα γίνει πέμπτη, εδώ το μη με καθυστέρηση, ο προσαγωγέας πάλι με καθυστέρηση
και με αυτό την ενδιάμεση νότα εδώ, πέμπτη βαθμίδα, για να μας οδηγήσει στην μη μείζωνα, στην οποία ουσιαστικά θα γίνει μια μισή πτώση, γιατί θα λειτουργήσει ως πέμπτη βαθμίδα για να επιστρέψει ξανά το θέμα, να ξαναρχίσει στη λαελάσωνα. Ξανά στον τόσιλα είναι η πρώτη, τα ίδια με προηγουμένως, πέμπτης τέταρτης, τέταρτη, εδώ ξανά το σηματάκι, αυτή τη φορά με μία αναίρεση, δεν ξέρω αυτό αν ήταν επιλογή ή κάτι τυχαίο, πριν είχε μία ύφεση εδώ. Πάντως και πάλι είναι ένα διπλό ποικίλμα για το ρε, ξανά μια τέταρτη στο ρε και το φα, η οποία με το μη, στο τέλος του μέτρου έχουμε ένα μη ύφεση, μια βαρημένη νότα, θα την σκεφτούμε ως μια έβδομη μικρή σε μια δεσπόζουσα μεθευδόμης, για να μας οδηγήσει με καθυστέρηση αυτό το μη στο ρε, δηλαδή θα εναρμονιστεί με μια φαεβδόμης για να πάμε σε μια σι ύφεση μείζωνα, η οποία ξανά με καθυστέρηση θα γίνει ένα το δίεση εδώ, το οποίο θα λειτουργήσει, μάλλον το οποίο θα εναρμονίσουμε μία λα εβδόμης, λες και θα πήγαινε σε κάποια ρε που δεν πάει, γιατί το ντο δίεση αλλοιώνεται απευθείας με ντο ανέρεση, άρα μία συνεχόμενη εδώ πέμπτη μεθεβδόμης, ξανά μία πέμπτη μεθεβδόμης στο ντο για τη σολ μείζωνα αυτή, δηλαδή η ρε εβδόμης εδώ, η οποία καταλήγει σε μία σολ μείζωνα, την οποία σιγά σιγά πρέπει να ερμηνεύσω κάπως, γιατί το θέμα τελειώνει, πρέπει να επιστρέψω στη λα. Οπότε εδώ μια εξήγηση θεωρώ, δεν ξέρω, μπορείτε να μου πείτε κι εσείς να προτείνετε κάτι. Θα τη δούμε δηλαδή ως και καλά την κατάληξη από τη ρε μείζωνα σαν τονική, ας πούμε, εδώ πέρα. Πάντως θα τη δούμε και στα πλαίσια της λα ελάσσονας ως την διατονική της 7η βαθμίδα, δηλαδή από τη φυσική ελάσσονα, χωρίς οξυμένο προσαγωγέα, δηλαδή το σολ. Οπότε με αυτή την εξήγηση μπορώ να πω ότι κινούμε από εδώ στη λα ελάσσονα και μετά εμφανίζεται η δεύτερη ελαττωμένη της λα ελάσσονας, η σι ελαττωμένη εδώ πέρα, που γίνεται με το σι ύφεση η δεύτερη ναπολιτάνικη, που οδηγεί σε πτωτικό 6-4 εδώ, στο λα πρώτη 6-4, το λα καθυστέρηση στο σολ δίεση, πέμπτη, μεθευδόμης με το σηματάκι εδώ, το οποίο εμφανίζεται σαν τρελό εδώ πέρα, και πρώτη βαθμίδα, εδώ ένα Σοκράτη στο λα από πάνω, υποτίθεται εδώ, φαίνεται σαν να είναι η δεύτερη βαθμίδα σε 4-3, δηλαδή έχουμε εδώ το σι, το ρε, το φα, το ρε ξανά, και τελειώνει το θέμα με πικαρδί, με την τρίτη της χορδίας οξυμένης, ελα μείζωνα. Αυτή ήταν η ανάλυση, περιμένω τα σχόλιά σας, ευχαριστώ για την παρακολούθηση.